ρεύμα το μοιρά. Θέλει ρεύμα, όλα θέλουν ρεύμα. Λοιπόν, τα πρώτα 6 ελληνικά μαχητικά Ραφάλ έφτασαν εδώ στη Νέα του Σχολέα στην 114 πτέρυγα μάχη στην Τανάγρα. Για εσά, του πιλότου που εκπαιδευτήκατε επί 10 μήνε στην Γαλλία, τι σημαίνει η έλευση των Ραφάλ εδώ στην Τανάγρα? Καταρχά, τελείωσε ένα πολύ μεγάλο κύκλο. Πολύ δύσκολο κύκλο. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό πάρα πολύ. Μακριά από τι οικογένειε, εν μέσω κορονοϊού, με πολύ δύσκολε εκπαιδεύσει, με εντατικέ εκπαιδεύσει. Ξεκινάει ένα καινούριο κύκλο όμω, ο οποίος είναι ακόμα πιο δύσκολος. Θέλουμε να ξέρουν όλοι ότι είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουμε και αναγνωρίζουμε τη θυσία όλων όσων δώσανε λεφτά, των ημιφορολογουμένων δηλαδή, για να πραγματοποιηθεί αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση ενός μαχητικού 4,5 γενιάς, τι σηματοδοτεί? Είναι μια καινούργια σελίδα, είναι μια εισαγωγή στην καινούργια τεχνολογία. Όπως λέμε, χαριτολογώντας εμείς, πλέον οι διαταγές πρέπει να προσαρμοστούν στα καινούργια αεροσκάφη και όχι τα αεροσκάφη στις παλιές διαταγές. Θα ανοίξει το δρόμο για τα πλέον σύγχρονα αεροσκάφη 5ης και 6ης γενιάς στο μέλλον και ελπίζουμε.